Γεια σα, φίλε και φίλοι! Καλώ ήρθατε σε άλλο ένα φιγουράκι unboxing. Στην εκπομπή όπου βλέπουμε πιο πριν φιγούρε και αγαλματίδια, σήμερα για ακόμη μια φορά θα ανοίξουμε ένα αγαλματίδιο του Star Wars από την κοντομπουκή για Plus. Και εδώ πρόκειται για την Captain Fasma. Να πούμε, αν τη θυμάστε αυτή από το pop hall που είχα κάνει, από το μεγάλο hall μα βασικά, από το Nerdom που είχα πάρει κάποιε κοντομπουκίλια και κάποια ποπάκια. Με αυτή τη γαμάτη καρτούλα, thanks Nerdom, και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πούμε ότι σήμερα και εδώ πρόκειται για ακόμα ένα γαλματίδιο που είναι ένα προς 10 η κλίμακά του. Και μια και είναι και Star Wars έχει πάλι αρκετέ στάσει. Βασικά έχει δύο πόζε από ό,τι βλέπω εδώ. Μ' αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνουν στα Star Wars που πάντα έχει το λιγότερο δύο πόζε. Πάρα πολύ ωραία. Και αυτή φαίνεται πάρα πολύ όμορφη. Οπότε πάμε να την ανοίξουμε και να τη δούμε. Και αυτή είναι ένα προς 10. Οπότε και αυτή κάπου στα 20 εκατοστά περίπου εκεί θα είναι η φιγούρα μα ή το αγαλματίδιό μα. Έχουμε εννοείται λίγο ζηλοτέι. Ναι, πάντα οι κοντομπουκοί, οι φιγούρε τη για Artifex έρχονται σε αυτό εδώ το φύλλο, σε αυτή την πλακέτα μάλλον. Ω, είναι πάρα πολύ ωραία. Και είναι έτσι χρώμη το στυλ, τη χρωμίζει δηλαδή το βάψιμό τη πάρα πολύ ωραία. Όπω εκείνον τον. Εδώ έχουμε και εννοείται εντάξει, κάθε τέτοιο, κάθε φιγούρα μα έχει και ένα φυλάδι το οποίο μα λέει οδηγίε και τέτοια μέσα το οποίο δεν μα χρειάζεται. Αυτά πάμε αμέσω να την ανοίξουμε και να τη δούμε. Α, εδώ βλέπω έχει ξεχωριστά και την κάπα τη, πάρα πολύ ωραία. Εναι, αφού κόψαμε και τα ζήλο τέιπ βασικά την ανοίξω από εδώ για να μην πέσουν όλα το μόνο που έπεσε ήταν ο μαγνήτης η βάση μάλλον η μαγνητική βάση που έχουμε πάντα και μαγνήτες στα πόδια για να στηρίζονται ας ξεκινήσουμε με την κάπα μια σκήνη σε διαφορετικό φύλλο η πάρα πολύ ωραία κάπα που είχε Πάρα πολύ ωραία τώρα, θα δούμε πως θα τη βάλουμε πρώτα να στο κεφάλι ή αυτή θα φανεί. Α ξεκινήσουμε. Α, βασικά είναι εδώ τα έχει ξεχωρισμένα. Πολύ ωραίο πακετάρισμα αυτό που κάνει η κοτομπουκίλια. Δεν πάει να πατηθεί το κουτί, δεν πάει να κάνει αυτά. Δεν θα πάθουν τίποτα μέσα όπω είναι. Και εδώ ξεκινάμε. Α, αυτή έχει και σπάσει το σώμα τη εδώ πέρα. Καλό αυτό για να ανάλογα πώ θα την κάνει. Το κεφάλι τη βγαίνει. Λογικά βγαίνει για να μπει και η, μάσκα, η κάπα τη. Πάρα πολύ ωραία. Κοιτάξτε εδώ. Το βάψιμο τη είναι εδώ. Αφήσαμε, ναι, άφησε δαχτυλίε. Αφήνει δαχτυλίε κατευθείαν αλλά έτσι ένα κοντινό στη μάσχα της, στο κεφάλι της και στο σώμα της πάρα πολύ όμορφη και αυτή είναι έτσι χρωμίζει αρκετά οπότε είναι το υλικό που λερώνει αμέσως αμέσως τώρα νομίζω μπορούμε να τη βάλουμε αυτήν δεν νομίζω μπορούμε να τη βάλουμε δεν θα μας επηρεάσει το άλλο χέρι πάρα πολύ ωραία η μισή τουλάχιστον είναι έτοιμη ας βάλουμε και τα πόδια της να ολοκληρωθεί λίγο και να την έχουμε να τη στήσουμε και αυτά. Και εδώ εντάξει, δεν είναι τόσο χρώμα, τόσο γυαλιστερό χρώμα. Α πούμε, έχει και λίγο κάποια μαυραδάκια έτσι για να γίνεται πιο ρεαλιστική. Πάρα πολύ ωραία. Στιβαρή φιγούρα γιατί και η Κάρτεν Φάσμα ήταν μια στιβαρή γυναίκα εννοείται. Πάρα πολύ όμορφη. Κοιτάξτε εδώ με αυτά που έχει να η δαχτυλιά που μένει πάνω σε αυτό το υλικό. Τέλεια. Εύκολα θα μπει λογικά, ναι, εύκολα μπήκε και ας δοκιμάσουμε να ξεκινήσουμε μάλλον να φτιάχνουμε τις στάσεις της Α, το όπλο εδώ είναι ξεχωριστά, ναι, δεν είναι κουμπωμένο πάνω στο χέρι, πάνω σε κάποιο χέρι Καλό αυτό, το ειδικό μπλάστερ που είχε αυτή ξεφεύγει από εκείνα τα κλασικά μαύρα Βασικά είναι και στο Force Awakens και τα μπλάστερ ήταν διαφορετικά, πήγαιναν λίγο προς το άσπρο αυτήν είναι εδώ, ήταν έτσι λίγο πιο ασημένιο, σαν το χρώμα της στολής της κάπως Είναι σαν χρυσαφίζει κιόλας λίγο, ένα πάρα πολύ ωραίο μπλάστερ και τώρα για το χέρι τη, το οποίο χέρι τη είναι από εδώ μεριά, είναι για να βάζει σε αυτό που έχει ήδη εδώ πέρα, κάπω έτσι, και το άλλο χέρι με το μπλάστερ τη το βάζεις κάπω έτσι. Τώρα πιο ολοκληρωμένη δουλειά που μπήκε και το μπλάστερ τη, έτοιμη με το χέρι της σκανδάλι να πυροβολήσει. Εδώ, α, εδώ έχουμε διαφορετικό, ναι, εδώ έχει το σώμα της εξοχέ και το χέρι της εξοχέ. Μάλιστα, βλέπετε εδώ πέρα, εννοείται έχει στάνταρ τρόπο, δεν μπορείς να τη βάλεις κάπως λάθος ναι, τώρα η κάπα ίσως μα ζωρίσει λίγο, ίσως μπορούσαμε να τη βάλουμε και λίγο μετά Ναι, θα τη βγάλω λίγο τώρα την κάπα, για να μπορέσουμε, Ο, α, βγήκε και το σώμα της, α, σπάει και εδώ Καλό αυτό, έχει αρκετά σπασίματα βλέπω Ναι, και κουμπώνει κάπως έτσι, έχει και κομμάτι από το σώμα. Έχει και κομμάτι από το σώμα τη. Πάρα πολύ ωραία. Και τώρα εδώ σε αυτή τη στάση το όπλο τη είναι απλά το κρατάει έτσι κάτω. Θα δοκιμάσουμε και την άλλη στάση που το έχει το όπλο πάνω. Τώρα α την φτιάξουμε για να την δούμε πιο ολοκληρωμένη αυτή τη στάση τουλάχιστον. Με το κεφάλι σπάει και αυτό σε αρκετά σημεία. Και η πρώτη στάση τη Captain του τουλάχιστον είναι κάπω έτσι. Πάρα πολύ όμορφη. Κάπω έτσι μπορεί να κάτσει. Αν και νομίζω ότι η άλλη που κρατάει το όπλο στο χέρι είναι ακόμα πιο όμορφη. Οπότε πάμε να φτιάξουμε εκείνη. Εδώ είναι αυτό που λέγαμε ότι έχει κομμάτι από το σώμα τη. Αυτό εδώ δεν είναι απλό χέρι ή μόνο μπράτσο. Έχει και ολόκληρο κομμάτι από το θώρακά τη. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε να φτιάξουμε αυτήν εδώ τη στάση. Αυτό το πόζο α πούμε που έχει το όπλο στο χέρι πιο έτοιμο Α πούμε. Α την ξαναδιαλύσουμε. ναι. Είναι έτοιμη και αυτή η στάση τη οποία είναι πάρα πολύ όμορφη. Νομίζω ότι αυτό το πόζο είναι πάρα πολύ καλύτερο από το άλλο. Και εγώ κάπω έτσι θα την κρατήσω με το όπλο στο χέρι, την κάνει έτσι λίγο πιο αρχοντική ας πούμε, έτσι ένα zoom για σας για να τη δείτε λίγο καλύτερα. Μια πάρα πολύ όμορφη, ένα πάρα πολύ όμορφο αγαλματίδιο ή φιγούρα. Πάρα πολύ ωραία και με πολύ ωραία λεπτομέρεια έτσι και στην κάπα της ακόμα βλέπουμε ότι δεν έχει απλή λεπτομέρεια. Πάρα πολύ όμορφα. Αυτή ήταν παιδιά και η σημερινή φιγούρα. Δείτε και εσεί, γράψτε κάτω στα σχόλια πώ σα φάνηκε. Μα άρεσε πάρα πολύ. Έτσι θα μπει και αυτή στη συλλογή των κακών στρατιωτών, α πούμε, του Στάργου με αυτέ τι γαμάτε λε. Αυτά παιδάκια μου, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρακολούθηση. Αν σα άρεσε το βίντεο και θέλετε να δείτε και άλλα γαμάτα και γκίγκ βίντεο, κυρίω unboxing, ξερομιλικά κουτιά, φάγκο pop, πιο πριν φιγούρε και αγαλματίδια και πολλά άλλα καινούρια που έρχονται, κάντε να subscribe στο κανάλι. Μέχρι την επόμενη φορά, καλή συνέχεια από μένα.